Όπως γνωρίζετε, το Πάρκο Χλουβεράκι έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Leader για να γίνει ένα ανάπλαση με διάφορα θεματικά τοπικά φυτά ενδυμικά, τα οποία θα και καθιστικά θέας. Δυστυχώς το έργο, λόγω ότι ο εργολάβος δεν πληρώνεται, έχει σταματήσει, με αποτέλεσμα να έχουμε προβλήματα όσον αφορά τη χρήση του πάρκου αυτού, που γινόταν πολιτιστικές εκδηλώσεις τα προηγούμενα χρόνια. Επίσης, δυστυχώς ήταν στο στάδιο που αντικαταστάθηκαν και καταστράφηκαν οι τουαλέτες υφιστάμενες, διότι προβλέπεται στο νέο σχέδιο να γίνουν τουαλέτες καινούριες. Δυστυχώς έχει σταματήσει το έργο και δεν ξέρουμε πότε θα προχωρήσει. Λένε οι πληροφορίες από την Αναπτυξιακή Λασιθίου ότι θα γίνει έργο γέφυρα στο επόμενο ΕΣΠΑ να ενταχθεί το Πάρκο Χλουβεράκι και να ολοκληρωθεί. Αυτό έχει ένα προϋπολογισμό νομίζω 200.000 ευρώ. Και γίνεται από το Δήμο Σιτίας, έχει παραχωρηθεί ο χώρος από το Λιμενικό Ταμείο στο Δήμο Σιτίας μέχρι το 2018 για χρήση και λειτουργία του πάρκου. Είναι μεγάλο το αδικείμενο του έργου που απομένει για να ολοκληρωθεί? Όχι, έχει γίνει το μεγάλο κομμάτι του έργου. Απλά πρέπει να μπουν οι νέες τουαλέτες, να φυτευτούν διάφορα ενδυμικά φυτά και να γίνουν και διάφορα καθιστικά. Αλλά ο εργολάβος, ο άνθρωπος, επειδή δεν πληρώνεται, υπάρχει πρόβλημα και δεν μπορεί να προχωρήσει στις εργασίες, να ολοκληρώσει το έργο και το παραδώσει στο Δήμο Σιτίας και στη συνέχεια στο Λιμενικό Ταμείο για να χρήσει προς τους δημότες. Θα ήθελα να παρακαλώ τους δημότες που επισκέπτονται το πάρκο να προσέχουν. Καταρχήν δεν επιτρέπεται να μπαίνουν μέσα γιατί είναι εργοταξιακός χώρος και να μην ρυπαίνουν το χώρο, γιατί έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα ρύπασης. Αφήνουν σκουπίδια στο χώρο.